Sabato, brother.
pastora. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα η Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεανός Ζωγιοπούλου της ΣΚΕΠΑ, σε συνεργασία με τις εκδόσεις iWriter, θα σας ταξιδέψουν στη λαογραφία και την παράδοση των ημαθιώτικων ποιερίων. Σε έναν κόσμο που χάνεται και γίνονται προσπάθειες καταγραφής και διάσωσης των ηθών και των ευθύμων του,
μέσα από το βιβλίο του Ιωάννη Σιαμίτρου που θα σας παρουσιάσουμε. Ο όρος λαογραφία περιγράφει την επιστήμη που εξετάζει τον πολιτισμό, τις συνήθειες, τα έθιμα ενός έθνους. Ως ελληνική παράδοση εννοούμε μέσα από το σχήμα παραδίδω παραλαμβάνω τα θεμελιώδη εκείνα γνωρίσματα και στοιχεία που διαμόρφωσαν μέσα στους τελευταίους αιώνες έναν νεοελληνικό τρόπο ζωής, ένα ύφος και ένα ήθος ανθρώπων. Η διδασκαλία των ελληνικών εθήμων στοχεύει στην προσέγγιση και τη δίωση των αξιών που πλαισιώνουν θετικά τις ανθρώπινες εκδηλώσεις, ενώ παράλληλα διαμορφώνει ένα δημιουργικό γίγνεσθε για μια γόνιμη αφετηρία για το μέλλον. Αδιαμφισβήτητα, η σημασία της διάδοσης της λαϊκής παράδοσης ενός τόπου είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Η δυνατότητα να γνωρίζουμε από πού προέρχονται τα ήθη και τα έθιμά μας, η γλώσσα μας και οι καθημερινές μας συνήθειες μας βοηθούν να περπατήσουμε πιο σίγουροι στο μέλλον, χωρίς να μπορεί κανείς να αλλοιώσει ή να πληγώσει τη συνείδηση των ανθρώπων που αποτελούν μια ομάδα με διαφορετικό γεωγραφικό προσδιορισμό ή και ένα ολόκληρο έθνος. Η λαογραφία εξετάζει, καταγράφει και ταξινομεί όλα όσα ένας λαός κατά παράδοση λέγει, ενεργεί και πράττει σε συλλογικό επίπεδο. Το περιεχόμενο των θεμάτων της αποτελεί εκδήλωση της ψυχικής και κοινωνικής ζωής του λαού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και συνεχώς ποικίλει. Κατηγορίες τις οποίες θα μπορούσε κανείς να διακρίνει ως αντικείμενο έρευνας της λαογραφικής επιστήμης αφορούν τον υλικό βίο και τη λαϊκή δημιουργία, ό,τι έχει σχέση δηλαδή με τα του οίκου, της αυλής, οι τροφές, τα ποτά, τα ενδύματα, ο καλοπισμός, οι λαϊκές τέχνες, ό,τι έχει σχέση με το πνευματικό βίο, δηλαδή η λατρεία, η θρησκευτική ζωή, τα φυτά, τα ζώα, οι μύθοι, οι παραδόσεις, οι παροιμίες και ό,τι έχει σχέση με το κοινωνικό βίο, δηλαδή καθημερινά έθιμα, παιχνίδια, σχολική ζωή κλπ. Η λαογραφία ως μέθοδος μελέτης τυπικά εμπλέκεται με μικρές ομάδες ανθρώπων, τις οποίες εξετάζει στο φυσικό τους περιβάλλον με τον ίδιο περίπου τρόπο που το κάνει και η εθνολογία, η εθνογραφία. Η μέθοδοι έρευνας, καταγραφής και ερμηνείας που χρησιμοποιούνται στη λαογραφία αντλούν λίγο πολύ το δυναμικό τους από τις δοκιμασμένες μεθόδους της ανθρωπολογίας. Οι πληροφορητές, δηλαδή τα μέλη των τοπικών κοινωνιών που συνεργάζονται με τους λαογράφους, στην αναζήτηση ενός τοπικού μύθου ή ενός ξεχασμένου δρόμενου, οι τρόποι καταγραφής και η μεθοδολογία της ερμηνείας, αρμονικά συνδυαζόμενα, παρέχουν μια ακριβή εικόνα του παρελθόντος ή των παρόντων συμβάντων μέσα στο πλέγμα του πολιτισμού. Ένα σημαντικό έργο, λοιπόν, καταγραφής της περιοχής των ημαθιώτικων πιερίων, που θα παραδοθεί και θα παραμείνει στις επόμενες γενιές για να γνωρίσουν πώς ζούσαν οι πρόγονοί τους, είναι το έργο που παρουσιάζουμε σήμερα. Και γι' αυτό και η σημασία του είναι τεράστια. Λαός χωρίς μνήμη, καταγεγραμμένη, είναι καταδικασμένος να χαθεί. Όπως και λαός χωρίς ρίζες, είναι λαός καταδικασμένος να χαθεί στην ιστορία. Όσο πιο γερές και βαθιές είναι οι ρίζες που κρατάνε ένα δέντρο, τόσο πιο γερό και δυνατό είναι και το ίδιο το δέντρο. Την εκδήλωση τιμούν με την παρουσία τους ο συντοπίτης μας ο κύριος Αντώνης Μπουσμπούκης, ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιωάννης Σαμνίτρος με την ιδιότητα του συγγραφέα, καταγραφέα, λαογράφου, εκτός από αυτές του καθηγητή και χοροδιδασκάλου. Θα συμμετέχουν χορεύοντας και τραγουδώντας τα συγκροτήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ριζωμάτων, η ομάδα των ενηλίκων, και ο Σύλλογος Διδασκευτών Βέρεια στο Παλιόκαστρο. Θα σας διαβάσω ένα μικρό βιογραφικό του συγγραφέα, αν και οι περισσότεροι
Τον έχετε ζήσει από κοντά και γνωρίζετε περισσότερα και καλύτερα από μένα και από τις 10 γραμμές του βιογραφικού που θα διαβάσω. Ο κύριος Γιάννης Χιαμήτρους κατοικεί στη Βέρεια, έχει σπουδάσει αγγλική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εργάστηκε σε δημόσια σχολεία του νομού Ημαθίας και σήμερα είναι συνταξιούχος από το 2008. Ήταν ταυτόχρονα χορευτής σε πάρα πολλά χορευτικά συγκροτήματα, κορυφαίο των οποίων ήταν το συγκρότημα της Δώρα Στράτου στην Αθήνα, όπου συμμετείχε σε παραστάσεις του επαγγελματικά για 4 χρόνια. Στη συνέχεια διετέλεσε πρώτος χοροδιδάσκαλος των νεοσύστατων συλλόγων στο Λύκειο Ελληνίδων Βέρειας και στο Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Βέρειας στις αρχές της δεκαετίας του 80. Από το 1982 ως καθηγητής χοροδιδάσκαλος και διευθυντής του Γυμνασίου Ριζωμάτων, τα Ημαθιώτικα Πιέρια, οργάνωσε χορευτικές ομάδες μαθητών που κέρδισαν 4 πανελλήνιες πρωτιές στους Πανελλήνιους Καλλιτεχνικούς Μαθητικούς Αγώνες στην κατηγορία του παραδοσιακού χορού. Παρακολουθεί και διδάσκει σε σεμινάρια παραδοσιακού χορού από το 1989. Είναι χοροδιδάσκαλος σε πολλές χορευτικές ομάδες του νομού Ημαθίας και με πρωτοβουλία του ιδρύεται το σωματείο με τον τίτλο Χορευτικός Όμιος Βέρειας, στο οποίο είναι πρόεδρος και χοροδιδάσκαλος ταυτόχρονα. Ασχολείται επίσης με την τοπική παράδοση και λαογραφία και γράφει άρθρα λαογραφικού περιεχομένου εδώ και πολύ καιρό στην τοπική εφημερίδα της Βέρειας, στο Λαό. Το βιβλίο του, αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα, Λαογραφία και παράδοση των Ημαθιώτικων Πιερίων, είναι η πρώτη του συγγραφική δουλειά και είναι ένα απόνυμα επιτόπιας έρευνας 30 ετών. Το λόγο όμως έχει ο κύριος Μπουσμπούκης, που θα μας αναλύσει το βιβλίο, καθώς το έχει προλογίσει κιόλας, κατά την έκδοσή του. Κύριε Μπουσμπούκη. Ευχαριστώ. Το βιβλίο του Γιάννη Κωνσταντίνου Τσαμίτρου έρχεται σε μια εποχή όπου η αυλαία στο θέατρο της καθημερινής ζωής έχει πέσει πριν από δεκαετίες. Τώρα, στο προσκήνιο της ζωής εμφανίζονται νέοι άνθρωποι, καινούργιες αξίες και νοοτροπίες. Η τεχνολογία από τη μια και η παγκοσμιοποίηση από την άλλη έφεραν την αλλαγή, ανατρέποντας και ισοπεδώνοντας τη διαφορετικότητα στον ντύσιμο, στη γλώσσα με τα τοπικά της ιδιώματα, στις συνήθειες, τα ήθη και έθιμα. Όλα σήμερα έχουν χάσει το ιδιαίτερο τους χρώμα. Όλα έχουν πάρει το δρόμο της άχρωμης ομοιομορφίας, καθώς όλα παραδέρνουν αδιάκοπα κάτω από το ορμητικό και ασίγαστο άνεμο των καιρών μας που τα σαρώνει ανελέητα. Γι' αυτό η εργασία του Γιάννη Τσαμίτρου έχει σωστικό χαρακτήρα, καθώς σώζει ό,τι προανακρούεται στον τίτλο του βιβλίου του, που είναι «Λαογραφία και παράδοση των Ημαθιώτικων Πιερίων. Ένας κόσμος που χάνεται». Παρόλο που το αντικείμενο του βιβλίου του ο συγγραφέας το περιγράφει πιο αναλυτικά στην πρώτη παράγραφο της εισαγωγής, όπου διευκρινίζει ότι στο παρόν βιβλίο θα ασχοληθούμε με τα λαογραφικά στοιχεία της περιοχής των Ημαθιώτικων Πιερίων, ήθη έθιμα, χωρί τραγούδια, παραδοσιακά επαγγέλματα, εδέσματα, τοπονύμια κτλ. Και όχι τόσο με τα ιστορικά, ωστόσο στην ουσία το κύριο μέρος αρχίζει όπως και έπρεπε με την ιστορία, όπου προτάσει το κεφάλαιο «Γενικά ιστορικά στοιχεία για την Πιερία». Εδώ παρουσιάζει την Πιερία στους προϊστορικούς, αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Προβάλλει καταρχήν το γεωφυσικό της ανάγλυφο, με τα δύο μεγάλα ποτάμια που την περιβάλλουν, τον Πηνιό και τον Αλιάκμονα, και τα δύο ιστορικά όρη που υψώνονται στον χώρο της, τον Όλυμπο των 12 θεών και τα Πιέρια των 9 μουσών. Ετυμολογικά γράφει, η Πιερία παράγεται πιθανόν από το ομηρικό πίον και πίρα, το θηλυκό του, καθώς πίρα γη σημαίνει γη έφορη γόνιμη, ενώ η μυθολογία κάνει λόγο για τον βασιλιά Πίερο που της έδωσε το όνομά του. Είναι γνωστό πως αρχαίοι κάτοικοι του τόπου ήταν οι Πίερες, φυλετικός κλάδος των φρυγών
τους οποίους οι πρώτοι Μακεδόνες εκτόπισαν, αναγκάζοντάς τους να μεταναστεύσουν πέρα από τον Στριμώνα ποταμό. Στο παρόν βιβλίο ο συγγραφέας εξαίρει τη σημασία που είχε η λατρεία των εννέα μουσών, που έδρα τους ήταν τα πιέρια. Οι πιερίδες μουσες, θεότητες της ποίησης, του τραγουδιού, της μουσικής, του χορού, της ιστορίας κτλ. Πρέπει να σημειώσω επιπλέον ότι αναφέρονται ως αρχαιότερες από τους θεούς. Είναι κόρες του Δία, δηλαδή της θεϊκής ουσίας, και της μνημοσύνης, δηλαδή της μνήμης που εκδηλώνεται μέσα από την κανονική επανάληψη των φυσικών νόμων. Τόσο οι μουσες, που είναι ποιότητες ζωής, όσο και οι τρεις χάριτες, πλαισιώνουν με χορούς και τραγούδια τα συμπόσια των Ολύμπιων θεών και χωρίς αυτές τίποτε, όπως ψάλλει ο Πίνδαρος, δεν θα κτηνοπολεί σε χαρά και ομορφιά. Οι χάρες έχουν τη διαχείριση των ουράνιων δώρων, δηλαδή των χαρισμάτων, που τα διανέμουν σε θεούς και ανθρώπους. Γι' αυτό τους ταλαντούχους ανθρώπους και σήμερα τους λέμε χαρισματικούς. Οι χάρες, λοιπόν, μοιράζουν τα δώρα των μουσών, δηλαδή τις ποιότητες που διαμορφώνουν τη ζωή. Κοσμικών διαστάσεων, επομένως, η θεολογική σημασία μουσών και χαρίτων. Το άλλο τέκνο των πιερίων, ο μυθικός Ορφέας, είναι ο μεγάλος μύστης και δάσκαλος. Από τη διδασκαλία του, σύμφωνα με τον όψιμο μαθητή του Πλάτωνα, τον Πρόκλο, κατάγεται όλη η θρησκευτική εσωτερικότητα της αρχαίας λατρείας. Στον ορφισμό ανάγεται και η γοητεία με το θρησκευτικό της βάθος στον χώρο των μυστηρίων της Ορθοδοξίας. Δεν συνιστά επομένως υπερβολή να πούμε ότι τα πιέρια είναι όρος ιερό. Ιερότατο μάλιστα, καθώς εδώ ανελήφθηκε η βαθιά θρησκευτική σκέψη με την ανάδειξη της θεϊκής ομορφιάς. Ο συγγραφέας παραθέτει ονόματα πόλεων της αρχαίας πιερίας, όπου ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα Λίβιδρα, πόλη γενέθλια του Ορφέα και τις οποίες η αρχαιολογική σκαφάνη στα ανατολικά της Πιερίας έφερε στο φως τα ερείπια της, ενώ στους βόρειους πρόποδες των Πιερίων κοίταται η πόλη των πολύχρυσών εγών, η Βεργίνα. Εδώ ο μυθικός γενάρχης των Μακεδόνων, ο Κάρονος, ακολουθώντας τις Σέγες, όπως τον ορμήνευσε το μαντίο των Δελφών, έφτασε και έστησε την πρωτεύουσα του βασιλείου του, τις Σέγες Βεργίνα. Προέκταση τούτης της τερπνής, της ευχάριστης πιερίας είναι η ερατινή, η αξιαγάπητη μαθεία, όπως την χαρακτηρίζει ο Όμηρος, που βάζει τη θεά Ήρα να τη διασχίζει πετώντας για τα βουνά της Τράκης. Και ενώ η αρχαία ιστορία της περιοχής με τους θεούς, τις μούσες και τις χάριτες και τους πρώτους Μακεδόνες γοητεύει τον αναγνώστη του βιβλίου, η Βυζαντινή περίοδος, αν και γεμάτη χριστιανικά βιώματα και αυτοκρατορική λάμψη, σημαδεύεται δυστυχώς παράλληλα και από συχνές επιδρομές βαρβαρικών λαών. Έτσι φτάνουμε στα 1389, οπότε η Πιερία καταλαμβάνεται από τους Τούρκους. Ανοίγει πλέον μια νέα εποχή, αυτή της τουρκοκρατίας, με τους αρματολούς και τους κλέφτες, που πρώτοι αυτοί σε όλον τον ελληνικό κόσμο εκδηλώνουν στα Πιέρια και τον Όλυμπο το πνεύμα αντίστασης ενάντια στον Ασιάτη κατακτητή. Μετά την ιστορική αναδρομή, ο Γιάννης Τσαμίτρος περνάει στην παράθεση τώρα στοιχείων γύρω από προϊστορικές, κλασικές και βυζαντινές αρχαιότητες, που όλα δείχνουν, όπως σημειώνει, ένα υψηλό βιωτικό και πολιτιστικό επίπεδο των Μακεδόνων που κατοικούσαν στα Πιέρια. Για να περάσει στη συνέχεια από το παρελθόν στην εποχή των πρώτων χρόνων από την απελευθέρωση του 1912, που χαρακτηρίζεται από την παρουσία στην περιοχή ληστών. Από αυτούς τους ληστές κάποιοι στα μάτια του λαού στάθηκαν κάτι σαν τον θρηλυκό ρομπέν των δασών. Άλλοτε προστάτης του φτωχού λαού και άλλοτε πάλι αιμοσταγής εγκληματίες. Περίφημοι ληστές αναδείχθηκαν ο Φώτης Γιαννουκούλας, ο Ντελινίκος και άλλοι. Ο λαός τους τραγούδησε. Η δράση τους ενέπνευσε μυθιστοριογράφους και δημοσιογράφους. Από το πρώτο κεφάλαιο περνάμε τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο, το γενικά στοιχεία της περιοχής. Εδώ προσφέρονται λεπτομέρειες για τη διοικητική δομή της Μακεδονίδος,
που την απαρτίζουν τα ριζόμετα, έδρα δημοτικής ενότητας, το δάσκαλο, η σπηκιά, το πολυδέντρι, η χαράδα και η ελαφίνα. Για κάθε τοπική κοινότητα παρέχονται ιστορικά, οικονομικά αλλά και στατιστικά στοιχεία. Περιγράφονται ακόμα μνημεία και πολιτισμικά στοιχεία τουριστικού ενδιαφέροντος. Έτσι, το βιβλίο του μπορεί να χρησιμεύσει και ως ένα είδος τουριστικού οδηγού, καθώς επιπλέον καταχωρεί και ειδικό κεφάλαιο υπό τον τίτλο «Περιηγητικός τουρισμός», με παραγράφους όπως «Πεζοπορία», «Ποδήλατο βουνού», «Ορειβασία», «Αναρρίχηση», «Αθλητικός τουρισμός με αλεξίπτωτο πλαγιάς», «Κολύμπη και ναυσιπλοεία στη λίμνη Δασκίου», «Φυσιολατρικός τουρισμός», «Υπασία», «Ψάρεμα», «Τουρισμός αναψυχής», όπου σαν χώροι αναψυχής αναφέρονται τα «Καράβι πολυδενδρίου», «Κουφάλα», «Αηλιάδες», «Λιάχα», «Μπάρα», «Λεκαβρίση», «Κοκκινόβρυση», «Καρούτια», «Λογκάς Δασκίου», «Μουτσάλες» και «Γκιόλι». Προσφέρονται επίσης πληροφορίες για τον θρησκευτικό μοναστηριακό τουρισμό με τις ιερές μονές που υπάρχουν στην περιοχή, καθώς και τους ναούς. Έχουμε ακόμα πληροφορίες για τον ορειβατικό σύλλογο Γραφατσάνερος και τις οικοπεριγητικές επιχειρήσεις Ακαλανθής, που στόχο έχει να αναδείξει την απαράβλητη φυσική ομορφιά της περιοχής και να προωθήσει την τουριστική της κίνηση. Στο τρίτο κεφάλαιο, το λογογραφικό, ο συγγραφέας περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια, βασιζόμενος στις πληροφορίες των εντόπιων κατοίκων, τα ήθη και τις συνήθειες σε γάμους και γιορτές, που η πληθώρα τους με αναγκάζει να περιοριστώ ενδεικτικά και μόνο σε κάποια σημεία τους. Έτσι, συμβολικό ομοιοπαθητικό χαρακτήρα είχε το πέρασμα ενός σιδήρου μέσα από τα ρούχα του γαμπρού για να είναι πάντα δυνατός σαν το σίδερο. Για την ένδειξη... Εγώ ότι υπάρχουν ράιδες. Εγώ τις άκουσα να τραγουδούν στα λιβάδια, στα τσαΐρια. Αυτό θυμάμαι καλά που το είπε. Κοντά μας όμως είναι και ο κύριος Γιάννης ο Τσιανίτρος, ο συγγραφέας, και θα μας μιλήσει και αυτός για το βιβλίο που έχει γράψει. Καλησπέρα σας. Δεν πρόκειται να σας κουράσω. Άλλωστε η παρουσίαση του βιβλίου από τον κύριο Μπουσμπούκη Αντώνη ήταν πάρα πολύ κατατοπιστική, σε τέτοιο σημείο ώστε να περιττεύει οποιοδήποτε άλλο συμπλήρωμα το οποίο πραγματικά θα αλλίωνε την καταπληκτική εικόνα που με τόση δεξιοτεχνία και παραστατικότητα δημιούργησε ο καθηγητής. Τον ευχαριστώ από βάθος καρδιάς. Ευχαριστώ τον Σικοριανό μου, τον δάσκαλο με κεφαλαίο δέλτα, το σεμνό και έμπειρο Αντώνη Μπουσμπούκη, για ό,τι έκανε για μένα. Ευχαριστώ ακόμα την Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεανό Ζωγιοπούλου του ΚΕΠΑ και ιδιαίτερα την υπεύθυνη Βούλα Κοτσάλου, για την διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης, την παρουσίαση των ομιλητών και την απαγγελία αποσπασμάτων του βιβλίου. Θερμές ευχαριστίες εκφράζω και στις εκδόσεις E-Write που ανέλαβαν όλα τα έξοδα της έκδοσης του βιβλίου. Επίσης, δεν πρέπει να παραλείψω να ευχαριστήσω από καρδιάς την εξαίρετη μουσική και χορευτική εκπροσώπηση των χωριών από τους δύο συλλόγους που θα δείτε τώρα, μετά, τον Πολιτιστικό Λογογραφικό Σύλλογο Ριζωμάτων, Τμήμα Ενηλίκων και τον Μορφωτικό Σύλλογο Δασκιωτών Βέρειας, το Παλιόκαστρο, οι οποίοι ήλθαν με μεγάλη χαρά για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Χρωστώ ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κατοίκους των χωριών, από τους οποίους πήρα τις συνεντεύξεις στην έρευνά μου. Χωρίς να μειώσω τους υπόλοιπους, οφείλω ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Δέλα Γιάννη, τη γυναίκα του Βασιλική και την αδελφή του Αγγελίνα, καθώς και στην Ουρανία Παπαδοπούλου. Θερμές ευχαριστίες επίσης πρέπει να αποδοθούν στον πρώην διευθυντή μου, συνάδελφο και έγκριτο φιλόλογο, κύριο Θωμά Γαβριλίδη,
πρέπει να βρίσκεται εδώ, το βλέπω στο βάθος, για την βοήθεια που με προσέφερε όσον αφορά στην στιχουργική και μετρική των τραγουδιών. Εγώ, απλά με λίγα λόγια, θα εξηγήσω γιατί έγραψα αυτό το πόνημα και γιατί ασχολήθηκα με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Καταρχάς, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν διεκδικώ δάφνες επιστήμων αλλαγράφου και το πόνημα αυτό προέρχεται από ένα εραστέχνη. Λέξη που δηλώνει σφοδρή επιθυμία. Λέξη που είναι παράγωγη της αρχαίας ελληνικής έραμε ή έρωμε, που σημαίνει επιθυμώ με πάθος, εξού και έρωτας. Ό,τι κάνει κανείς από έρωτα και μεγάλη αγάπη, καμιά φορά έχει καλύτερη απόδοση και από επαγγελματικές δουλειές. Ο τίτλος «Λαογραφία και παράδοση στα ημαθιώτικα πιέρια» που επέλεξα έχει περισσότερο την έννοια της αποτύπωσης των λαϊκών παραδόσεων με βιωματικό τρόπο και με επιτόπια έρευνα και όχι την έννοια της ερμηνείας και της επιστημονικής ανάλυσης αυτών. Πρώτα απ' όλα, όσοι δεν το γνωρίζουν, κατάγομαι κι εγώ από ένα ορεινό χωριό, το Ξηρολίβαδο, που βρίσκεται εδώ στο Δέρνιο. Ο τρόπος ζωής στα παιδικά μου χρόνια σε αυτό το χωριό έχει τεράστιες ομοιότητες με αυτόν των χωριών των Πιερίων. Άρα για μένα δεν υπήρχε δυσκολία να προσαρμοστώ στο περιβάλλον που επέλεξα να εργαστώ. Απεναντίας ήταν χαρά μου που βρέθηκα σε ένα οικείο και προσφυλή χώρο. Δεν εργάστηκα απλά στα Πιέρια σε αυτά τα 25 χρόνια, αλλά συμμετείχα στη ζωή των ανθρώπων αυτών των χωριών. Όχι σαν παρατηρητής, αλλά σαν κοινωνός τους. Χόρεψα μαζί τους, τραγούδησα μαζί τους, γλέντισα μαζί τους, μπήκα στα σπίτια τους. Με λίγα λόγια έγινα ο δικός τους άνθρωπος. Δεν με αποκαλούν κύριε Τσιαμίτρο, πράγμα που δείχνει απόσταση, αλλά Γιάννη, όπως τον αδερφό τους, το φίλο τους, το συγχωριανό τους. Επίσης, στα χρόνια που εργάστηκα σαν καθηγητής και διευθυντής στο σχολείο, πήρα την πρωτοβουλία να φέρω τους μαθητές μου κοντά στα θέματα του ελληνικού πολιτισμού, λαϊκού πολιτισμού. Γιατί πίστευα και πιστεύω ακράδαντα ότι εάν οι νεότεροι προσέξουν και αξιοποιήσουν τη σοφία αυτού του πολιτισμού, εάν φροντίσουν να μάθουν καλά τις ρίζες τους, τότε μόνο θα έχουν την δύναμη να αντισταθούν στην αλωτρίωση που είναι σαφές πλέον ότι μας επιβάλλουν οι οικονομικά εύρωστοι ξένοι. Ας μου επιτραπεί η λέξη δυνάστες. Οι νέοι στα Πιέρια έχουν το πλεονέκτημα να έρχονται σε επαφή με αυτόν τον λαϊκό πολιτισμό. Υπάρχουν ακόμα γέροντες και γερόντισσες που τον εκφράζουν. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι με αρχαίες ελληνικές αξίες, όπως η απλότητα, η υπερηφάνεια, το μεγαλείο και η καθαρότητα της ψυχής, η τιμιότητα, η ομορφιά, η ευφρέπεια, η αρμονία, η ειλικρίνεια, η αξιοπρέπεια, η φιλοξενία, η διάθεση για προσφορά, το μέτρο και άλλα πολλά. Αυτούς οφείλουν να έχουν σαν πρότυπο, να μην τρέπονται που κατάγονται από αυτούς και να μην τους απαξιώνουν. Έχω τη σίγουρη πεποίθηση ότι εάν όλοι οι νέοι στρέψουν την προσοχή τους στις αξίες που ανέφερα, θα θωρακιστούν στέρεα για την υπόλοιπη τους ζωή. Στην εισαγωγή του βιβλίου μου θα διαβάσετε περισσότερες σκέψεις για αυτόν τον κόσμο που χάνεται. Για αυτόν τον κόσμο που στα Πιέρια συνεχίζει να υπάρχει, αλλά τον βλέπω δυστυχώς μόνο στα ρητιδωμένα πλέον πρόσωπα των 70 και πάνω. Ένας τέτοιος κόσμος είναι παρελθόν στις αστικοποιημένες πόλεις. Ο βραβευμένος με τον Νόμπελ λογοτεχνίας Έλληνας ποιητής Γιώργος Σεφέρης, μιλώντας για την παράδοση στο έργο του «Δοκιμές», λέει μεταξύ πολλών άλλων το εξής. «Και ακόμη
με έκανε να νιώσω, όταν ξαναείδα το χώμα που με γέννησε, πως ο άνθρωπος έχει ρίζες και όταν τις κόψουν πονεί βιολογικά, όπως όταν τον ακροτηριάσουν. Θέλω ακόμα να κάνω μία διευκρίνηση όσον αφορά την συλλογή των τραγουδιών που υπάρχει στο βιβλίο. Τα περισσότερα τραγουδία είναι από τα ριζώματα και αυτό είναι φυσιολογικό γιατί στα ριζώματα εργάστηκα. Δεν λείπουν όμως και τραγούδια από το δάσκιο και τη σφυκιά. Πάντως, τα περισσότερα τραγούδια είναι κοινά σε όλα τα χωριά, με κάποιες διαφοροποιήσεις που αποδεικνύουν την λαϊκή ρίση κάθε τόπος και ζακώνει, κάθε μαχαλάς και τάξη. Δεν συμπεριέλαβα τραγούδια από το Πολυδέντρι και τα διπλανά χωριά, γιατί το θεώρησα ότι θα ήταν μια επανάληψη του βιβλίου του Μπατσαρά με τίτλο 200 τραγούδια από το Πολυδέντρι. Άλλωστε και για τα τραγούδια του δασκείου υπάρχει μια σπουδαία συλλογή, του δασκείου εννοώ, του τότε εκεί δασκάλου Φωτιάδη με 260 τραγούδια στην δεκαετία του 70. Εκείνο όμως που δίνει μια ξεχωριστή σπουδαιότητα στο σημερινό βιβλίο είναι ότι αυτό συνοδεύεται από DVD. Γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στον καθένα όχι μόνο να διαβάσει τα τραγούδια και τους χορούς, αλλά και να τα απολαύσει ακουστικά και οπτικά. Πράγμα που δεν υπάρχει στα βιβλία που ανέφερα προηγουμένως. Τώρα, εάν κάποιος που θα διαβάσει το βιβλίο έχει τη γνώμη ότι κάτι πρέπει να συμπληρωθεί, ότι κάτι πρέπει να διορθωθεί ή οτιδήποτε άλλο, είμαι ανοιχτός και διαθέσιμος να το κάνω σε επόμενη έκδοση. Τέλος, από το βήμα αυτό θα ήθελα να τονίσω κάτι που το επισημαίνω με βαρύτητα στο βιβλίο. Επιβάλλεται οι νέοι να μάθουν να παίζουν την γκάιδα για προφανέστατους λόγους. Η μάθηση της γκάιδας, εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή μέσα στα πλαίσια της οικογένειας, μπορεί να γίνει και από τους πολιτιστικούς συλλόγους ή τις δημοτικές ενότητες των χωριών που ανήκουν πλέον στο Δήμο Βέλγας. Δηλαδή οι πρόεδροι των χωριών, να το πούμε έτσι απλά, να ευαισθητοποιήσουν τον εκάστοτε δήμαρχο της Βέλγας και να βρεθεί τρόπος ώστε να μην χαθεί αυτό το πανάρχιο μουσικό όργανο. Δηλαδή εδώ στην Βέλγια δεν έχουμε δει κάποιον να παίζει γκάιδα. Χαίρομαι τώρα τελευταία κάποιος νεαρός, ο Τσιγενόπουλος Δημήτρης, τον οποίο θα τον δείτε τώρα, εδώ και λίγο καιρό έχει άρχισε να παίζει την γκάιδα και αυτό είναι πολύ χαρμόσυνο. Το εγχείρημα αυτό έχει στεφθεί με επιτυχία σε πολλά μέρη της Ελλάδας και είναι κρίμα να χαθεί στα πιέρια αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος παίξηματος γκάιδας που είναι μοναδικός. Όπως υπόθηκε προηγουμένως και από τον κύριο Σμπούκη που το επισήμανε, σε ένα συνέδριο στην Κρήτη όπου έκανα εισήγηση για την γκάιδα των πιερίων, οι ειδικοί μουσικολόγοι διαπίστωσαν ότι η μουσική των πιερίων ανήκει στην πανάρχια πεντατονική κλίμακα της Υπήρου, που έχει, παρακαλώ, 50.000 χρόνια ζωή, έτσι μας είπε ένας μουσικολόγος. Παίζανε την φλογιάρα, είναι η βάση, φλογιάρα, ο αυλός. Και η γκάιδα κάπως έτσι πρέπει να παίζονταν και στην Ήπειρο πριν την έλευση του κλαρίνου. Δηλαδή το κλαρίνο ήρθε στα τέλη του 19ου αιώνα. Πριν από, δηλαδή στην Επανάσταση δεν παίζανε κλαρίνο, είχαμε γκάιτες, φλογέρες, ταμπουράδες, πίπτιζες, ζουρνάδες και περισσότερο τραγούδι. Για αυτούς τους λόγους έγραψα αυτή τη μελέτη. Γιατί σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν ακόμα παραδοσιακοί άνθρωποι. Την εικόνα αυτών των ανθρώπων προσπάθησα να παρουσιάσω. Και αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούν, χωρίς να το ξέρουν συνειδητά, τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό που ήταν και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι στο μέλλον συνεχής και αδιάλειπτος. Γιατί οι νεότεροι οφείλουν να μάθουν ότι η παράδοση είναι και πρόοδος. Η
παράδοση, εάν της αφαιρέσουμε τα ελαττώματά της, τα ψεγάδια της, όπως λέει και ο ποιητής, δεν είναι συντήρηση. Είναι η εμπειρία του παρελθόντος. Είναι η πηγή γνώσεων, αρχών και εξιών και αξιών από το παρελθόν για μια σωστή πορεία στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Κοντά μας λοιπόν βρίσκονται και θα συμμετέχουν με το χορό και το τραγούδι, το πολυφωνικό τραγούδι τους, τα συγκροτήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ριζωμάτων, η Ομάδα των Ενηλίκων και ο Σύλλογος Δασκιωτών Βέρειας στο Παλιόκαστρο. Θα πρέπει να κατεβάσουμε το έπρανο. Και μόλις τελειώσουν τα συγκροτήματα, μπορείτε κάτω να προμηθευτείτε όσοι θέλετε το βιβλίο. Yeah.
Ας πλησίσαν τις καθαρινή θέση σαν δομή, δημή θέση σαν δομή. Thank you.
Ποιος θα προλάβει. Thank you.